Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Γιατί ξεκινάτε από Θεσσαλονίκη? Γιατί πριν την καραντίνα στη Θεσσαλονίκη θα έπαιζα. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στη συνέχεια κλείσαν τα θέατρα. Την επόμενη χρονιά έκανα την ταινία μου, Το Γλάρο του Τσέχοφ. Και τώρα αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο πάλι στη Θεσσαλονίκη. Είναι λιγάκι δύσκολο να. Είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι λιγάκι δύσκολο να αλλάζω το σχεδιασμό μου. Με λίγο πεισματάρης. Αυτό. Τι θα δουν οι θεατές στη Θεσσαλονίκη? Η Συνάντηση. Η Συνάντηση είναι ένα έργο του Μπέλμπερ. Έχει γραφτεί εδώ και 5 ή 6 χρόνια. Παίχτηκε στο Broadway από τον Φρανκ Λαγκέλα και έγινε ταινία με τον Patrick Stewart. Και αφορά έναν χορογράφο ο οποίος βρίσκεται στην δύση της καριέρας του και δέχεται μία επίσκεψη από ένα ζευγάρι. Και η επίσκεψη αυτή έχει περισσότερο από ό,τι φαίνεται ρόλο να βοηθήσει αυτός ο χορογράφος την κυρία του ζευγαριού να κάνει μια διατριβή στο πανεπιστήμιο που είναι. Σιγά σιγά όμως μέσα από αυτή τη συνάντηση, τη συζήτηση, συνέντευξη, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν έρθει για αυτό το λόγο αυτά τα δύο άτομα. Και αναγκάζουν αυτόν τον χορογράφο να έρθει ενώπιος ενώπιο με ένα πολύ έτσι δύσκολο και βαρύ, κρυμμένο, καλό μυστικό του παρελθόντος. Αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει το έργο δεν είναι τίποτα άλλο από το να... το συμπέρασμα που βγάζει κάποιος ότι δυστυχώς καταλαβαίνει κανείς σε μεγάλη ηλικία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή από την καριέρα. Γιατί νομίζουμε ότι αν αποκτήσουμε μία σημαντική θέση στην κοινωνία θα μας αγαπήσουν όλοι. Και χωνόμαστε στην καριέρα. Και την ίδια στιγμή χανόμαστε από αυτούς που πραγματικά θα μπορούσαν να μας αγαπήσουν. Θα πάει η παράσταση και στην Αθήνα και πόσο καιρό θα μείνετε εδώ? Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Μετά θα πάμε μια μικρή περιοδία όπως είχαμε κάνει και με τον ίδιο παραγωγό με το Παγκάκι. Και μετά μέσα Φεβρουαρίου θα είμαστε στην Αθήνα στο Θέατρο Βικτόρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ να είστε καλά. Πάρα πολύ. Μεγάλη αλήθεια, χωνόμαστε έτσι. Στην καριέρα, χωνόμαστε από τη ζωή. Εγώ τον Κιμούλη τον είδα πολύ. Για ποιον ήρεμα. Το είπε όμως? Ότι για τον ίδιο ή για τους άλλους καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι είναι προσωπικό βίωμα για να το λες. Αλλιώς δεν μπορείς να μιλάς για τους άλλους χωρίς ο ίδιος. Είναι το ξεκάθαρο ότι το είπε έτσι, νομίζω εγώ. Και εγώ έτσι το πιστεύω. Δηλαδή νιώθω ότι θεωρεί πως ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του το αφιέρωσε στην καριέρα του και ενδεχομένως στη ζωή του να μην έδωσε αυτά που θα ήθελε να έχει δώσει. Σημαντική στην κοινωνία δεν είμαστε όταν είμαστε σωστοί στη συμπεριφορά μας? Ναι, όχι, για πολλούς ανθρώπους δεν είναι έτσι όμως, Φέη. Συγγνώμη που διακόπτω. Αλλά το εγώ μαζί με την καριέρα και τους μπροστάριδες πάει πολύ δύσκολα. Πάει μαζί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα αποδομείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Γιώργου Κιμούλη μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή αναγνωρίζει κάποια λάθη του που δεν έδωσε σημασία και που έδωσε σημασία στη ζωή του, στην έως τώρα του ζωή. Ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι εάν θέλουμε να κάνουμε μία ερμηνεία, εγώ αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο και ασχολήθηκα πάρα πολύ, ουσιαστικά αφιερώθηκα στην καριέρα μου και δεν ασχολήθηκα με ανθρώπους που πραγματικά με αγαπούσαν. Ναι. Και γιατί αποδομείτε για αυτό το λόγο όμως? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γιατί είναι μια επιλογή του προφανώς. Όχι, την Έλενα ρωτάω. Εντάξει, το να το κάνει μέχρι τώρα μάλλον ήταν μια επιλογή του. Γιατί προφανώς μαζί με όλο αυτό το οποίο είπε, κάπως εξηγεί και τις συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν υπάρξει καλές στο παρελθόν. Παιδιά, και ότι έδινε σημασία στο εγώ του. Το να αφιερωθεί στην καριέρα σου είναι... Γιατί αυτό που το θέμα ήταν ότι δεν είχε μία καλή συμπεριφορά. Ναι, ότι έγινε ένα γεγονός τουλάχιστον, το οποίο την ακούσαμε την περιγραφή του, αυτό που ισχυρίζεται η Ζέτα Δούκα, ήταν και ο Ψαράς εκεί, ήταν και η Δώρα Χρυσικού. Ή λες αυτό δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν έγινε ποτέ, είναι όλο ένα ψέμα. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν δικαιολογεί κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιερώνεται στη δουλειά του δεν σημαίνει ότι μπορεί να φέρει. Δεν τίθεται θέμα δικαιολογία. Να ολοκληρώσω μόνο αυτό που θέλω εγώ. Τίθεται θέμα ερμηνείας εδώ, όχι δικαιολογίας. Το θεωρώ συγγνώμη, αλλά επειδή το θεωρώ λίγο ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι και πάμε να ερμηνεύσουμε τον κύριο Κιμούλη εδώ πέρα και κάνουμε ένα λάθος για το περιστατικό, ο κύριος Κιμούλης έχει κάνει μήνυση ότι είναι ψέματα. Άρα δεν θεωρώ ότι αναφέρεται η συγκεκριμένη αποστροφή του το σε καμία
περίπτωση στο περιστατικό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Διότι αν θες να κάνεις έτσι και μια αυτοκριτική, δεν πας να κάνεις μήνυση ότι αυτά τα οποία βγήκε και είπε μια ηθοποιός είναι ψέματα. Άρα να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ θεωρώ ότι γενικά ο άνθρωπος κάνει μια ανασκόπηση τη ζωή του. Έναν απολογισμό κάνει προσωπικό, αλλά δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Εγώ, μα όταν έχει κάνει μήνυση, δηλαδή, ότι είναι ψέματα, πώς σχετίζεται με το περιστατικό. Δυστυχώς καταλαβαίνει κανείς σε μεγάλη ηλικία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή εκτός από την καριέρα, ότι το είπε έτσι. Είναι τρεπτό. Δεν το είπε για το περιστατικό όμως, μετά. Εγώ έχω τη δική μου ερμηνεία. Δεν διαφωνώ. Αλλά άλλο λέμε, όχι, ίσα-ίσα. Αλλά άλλο λέμε, εδώ πέρα μιλάει, κάνει έναν απολογισμό. Και λέει ότι απλώς δεν αφιέρωσα στη ζωή μου, στα πρόσωπα προφανώς είναι μες στη ζωή μου. Τι σχέση έχει η υπόθεση με αυτό? Νομίζουν ότι αν αποκτήσουμε μια σημαντική θέση στην κοινωνία θα μας αγαπήσουν όλοι, καταλαβαίνεις. Είναι αυτό σαν ένα μικρό ψυχογράφημα εγώ το βλέπω. Έλενα. Δεν μιλάει κανείς στην ηλικία του και μετά την πορεία του έτσι σε μια κάμερα μπροστά από τρία χρόνια που έχουν ακουστεί και, ή έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε οι συναδελφοί του. Αυτό λέω. Παιδιά, δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Μπορεί ο άνθρωπος να εννοεί τη ζωή που δεν έζησα και να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιώργος Κιμούλης είναι ο σημαντικότερος Έλληνας ηθοποιός. Δηλαδή όταν τι ο λες, ρε Βασίλη, και εσύ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Πώς προκύπτει αυτό? Απόψη μου είναι αυτή. Α, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Θα τρελαθώ σήμερα εγώ με τον Κιμούλη εδώ. Ναι. Ίσως τρελαθείς και με τον Χόρν που είπε ότι είναι ο σημαντικότερος Έλληνας. Αλλά πέρα από αυτό, το κομμάτι του Κιμούλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ίσως ο μεγαλύτερος θεατράνθρωπος. Απομονώνω το υπόλοιπο. Απομονώνω το υπόλοιπο για να μην τρελαθούμε κιόλας. Γιατί ποτέ αμφισβητήθηκε, έγινε κουβέντα, βρε Βασίλη μου, για το ταλέντο του Γιώργου Κιμούλη? Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μία συνέντευξη και προσπαθούμε να το πάμε σε άλλα μονοπάτια από ό,τι καταλαβαίνω. Έγινε κουβέντα για το αν δικαιούται να κάνει θέατρο ή όχι ξανά. Έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Σαφώς, αλλά εξαιτίας γεγονότων. Όχι γεγονότων, εξαιτίας καταγγελιών. Γι' αυτό λέγαμε στην αρχή ότι άλλο είναι το καλλιτεχνικό ταλέντο και άλλο είναι καταγγελίες. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι δεν είναι καλός σκηνοθέτης, ότι δεν είναι. Την ίδια κουβέντα θα κάνουμε καλό στο όχι, ρε παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Πάντως, επειδή εγώ θα το ξαναπώ, τα περιστατικά τα θεωρεί ψευδή και αν μπορώ εγώ να ερμηνεύσω τις δηλώσεις. Βεβαίως, αν μπορώ να ερμηνεύσω τις δηλώσεις του κυρίου Κιμούλη, επειδή ο άνθρωπος αυτός με αυτά τα περιστατικά δέχτηκε μεγάλη αποδόμηση πυρομαδών και πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε απέναντί του, ίσως κάνει γενικά μια ανασκόπηση της ζωής του για να δει ποιοι πραγματικά θεωρεί αυτός ότι τον αγαπούσαν, ποιοι πραγματικά τον στήριζαν ή δεν τον στήριζαν, γιατί ίσως μπορεί να περίμενε και μια μεγαλύτερη στήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση και στα συγκεκριμένα περιστατικά. Ότι ο κόσμος ναι, και αυτό είναι δει. Ένα στοιχείο εννοείται. Σημαντικό που προκύπτει από αυτά που μας πει πολύ ξένοι. Το Κρατικό Θέατρο Ελλάδος, το πρώτο κομμάτι. Ακουγώντας την κουβέντα εδώ. Παρακαλώ. Δεν αισθάνεται καθόλου αποδομημένος ο κύριος Κιμούλης. Σας το λέω από την προσωπική κουβέντα που είχα μαζί του. Δεν το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι η θέση του για τις δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη είναι πολύ ξεκάθαρη και είναι αυτή που υποστηρίζει ο Άγγελος. Μέχρι εδώ μπορώ να μιλήσω. Για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που είπε ότι εγώ ξεκινάω από Θεσσαλονίκη γιατί είμαι πεισματάρης, ουσιαστικά σταμάτησε η παράσταση λόγω της επικαιρότητας τότε και αποφάσισαν για ηθικούς λόγους το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να σταματήσει. Ναι, μπήκε σε πάυση. Γνωρίζοντας ότι μετά μπορεί να το χάσουν και να πληρώσουν κάποια χρήματα, όπως και έγινε. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κλειστά τα θέατρα όταν έγινε η συγκεκριμένη εμφάνιση της Ζέτας Δούκα που άνοιξε τον χώρο όλο. Τον έπαυσε το κρατικό. Πάντως, ανθρώπινα, και να βγάλουμε λίγο τον Γιώργο Κιμούλη και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Ανθρώπινα, για μένα, όπως εγώ σκέφτομαι τα πράγματα, όταν ακούς ότι έχεις στεναχωρήσει κάποιον, δεν μιλάω για κακοποίηση, λέω και για το πιο απλό. Είπα εγώ κάτι κατά λάθος στο Βασίλη πάνω στη δουλειά και τον στεναχώρησα. Για μένα το σωστό είναι να πεις δεν είχα την πρόθεση, συγγνώμη. Φαντάσου για κάτι πιο μεγάλο. Σωστό. Μήπως κάτι παρεμηνεύτηκε, μήπως βγήκα εκτός, δηλαδή... Εκτός αν θες εντελώς να το περάσεις, να το υποβαθμίσεις εντελώς αυτό το θέμα. Για να μην δώσεις λαβή. Δεν μιλάμε όμως για αυτή την περίπτωση, σωστό. Γιατί εκκρεμούν ακόμα δικαστικές αποφάσεις, ξαναλέω και με το ΣΕΗ, αλλά και με την Ζέτα Δούκα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ξένοι μου. Εμείς προχωράμε. Καλή συνέχεια. Βλέπω έχει ήλιο με δόντια στη Θεσσαλονίκη.